Δύο και Κίλια, καλώς ήλθατε και οι δύο. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα σας. Είναι λίγο περίεργο κύριε Ρήγα, ο ένας κλάδος που έχει τα προβλήματά του να εκλιπαρεί τον άλλο κλάδο που επίσης έχει τα προβλήματά του. Μην κάνεις απεργίες, γιατί ξέρω ότι έχεις προβλήματα, έχω και εγώ προβλήματα, αλλά μου τα κάνεις χειρότερα τα προβλήματα. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και αν πρέπει μεταξύ τους να καταφέρουν να βρουν τη λύση ή αν εδώ κάτι έχει πάει λάθος. Κύριε Προσδόκου, ο κάθε κλάδος και είναι βασική αρχή για μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να την παρέμβασουμε. Έχει το δικαίωμα να διεκδικούν και να επιζητούν καλύτερους όρους. Βεβαίως, αυτό που έχει σημασία όμως είναι όλοι να γνωρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε και την προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Όσο αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, εγώ θέλω να σας πω ότι οι λόγοι με τους οποίους και μιλάω για το. Τη στασή, δηλαδή το μετρό, το τραμ και το, το νησάπ. Οι λόγοι που απεργούν, ο ένας είναι για το θέμα του ταμείου. Έχουμε δώσει καθαρή εξήγηση για το θέμα του ταμείου ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ιδιωτικοποιηθούν οι αστικές συγκοινωνίες. Και το λέω αυτό γιατί όπου υπήρξε ιδιωτικοποίηση που είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και παράδειγμα είναι της Θεσσαλονίκης, είναι μια κακό παράδειγμα ιδιωτικοποίησης, όπου επιχορηγείται μάλιστα και έχει και πάρα πολύ μεγάλες ζημίες. Και επίσης, επειδή το λέτε, προσφέρουν και κοινωνικό ρόλο, γι' αυτό το λόγο η στρατηγική και το σχέδιο το οποίο πρέπει να έχεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς σημαίνει ότι πρέπει να έχεις το δημόσιο, να έχουν το δημόσιο χαρακτήρα. Και άρα λοιπόν, κατηγορηματικά λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ιδιωτικοποίηση. Εκεί είναι στο ταμείο για λόγους και για αναπτυξιακούς και για να μπορέσουν να αξιοποιηθεί το σύνολο της υπηρεσίας. Και το δεύτερο θέλω να σας πω. Δηλαδή. Και το δεύτερο θέλω να σας πω, και κύριε Κυκλίλα, δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτά για τα λιμάνια, καμία σχέση. Ούτε ελληνικό. Κύριε Κυκλίλα, κοιτάξτε. Γιατί έχετε υπογράψει 22 ιδιωτικοποίησεις. Ακούστε, κύριε Κυκλίλα, να τελειώσω λίγο και θα σας πω αμέσως. Θα τελειώσω. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σας πολύ. Το δεύτερο στοιχείο είναι για την στασή, ότι έχουν θέμα για τις λογικές συμβάσεις εργασίας. Εγώ θεωρώ και αφορά όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους οργανισμούς, ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πρέπει να ολοκληρωθούν όπως ολοκληρώνονται και άλλοι. Και οφείλουν και στη ΣΑΣΥ να ολοκληρώσουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας άμεσα η διοίκηση του οργανισμού. Τώρα, όσο για αυτό που είπε ο κύριος Κυκλίας, κοιτάξτε κύριε Κυκλία, αυτά τα οποία μου ερωτήσατε και είπατε και για ελληνικό, αυτά ήταν αυτά τα οποία βρήκαμε, είχατε ήδη εσείς υπογράψει και μάλιστα για το ελληνικό. Προχωράει η όποια σύμβαση θα γίνει και η όποια συμφωνία γίνεται αυτή τη στιγμή με πολύ καλύτερους όρους από αυτούς τους οποίους είχατε εσείς υπογράψει. Κύριε Ρήγα, αν μου επιτρέπετε, για τον όλο. Άρα μην κάνετε τώρα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ρήγα. Από την άλλη μεριά για πράγματα τα οποία έχετε κάνει. Εγώ δεν υπερασπίζομαι. Κύριε Κυκλίλα, θα έρθω σε εσάς για να απαντήσετε. Αλλά εσείς δεν είχατε δεσμευθεί, όχι εσείς προσωπικά, αλλά ως κόμμα, ότι όλα αυτά θα τα ακυρώσετε. Κυρία Προσδοκού, νομίζω και στο δικό σας κανάλι έχω πει πολλές φορές μην γυρίζουμε στην εποχή πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Το έχουμε δηλώσει κατηγορηματικά. Δηλαδή, πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου είχαμε μια δύσκολη. Δεν είστε ίδιοι άνθρωποι. Βεβαίως θα το πω. Θα σας πω, κυρία Βουσδούκου, ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, να το πω άλλη μια φορά. Να το κατανοήσουν και εσείς και οι ακροατές σας, εννοώ το κανάλι. Πρώτον, λοιπόν, ότι είχαμε μέχρι τον Αύγουστο μια σκληρή μάχη η οποία δόθηκε. Έγινε αυτό που εμείς δώσαμε στον ελληνικό λαό, δηλαδή την ειλικρίνεια. Πήγαμε στις εκλογές Σεπτεμβρίου, όπου είμαστε η μοναδική κυβέρνηση που έφερε την συμφωνία για να εγκριθεί από τον ελληνικό λαό. Εγκρίθηκε και ήταν γνωστά όλα. Εμείς τώρα, εγκρίθηκε ο ΦΠΑ, εγκρίθηκε ο ΕΝΦΙΑ, δηλαδή, εγκρίθηκε το 24%. Εγκρίθηκε. Αυτά εγκρίθηκαν. Άρα εγκρίθηκαν, κυρία Μπουσδούκου, εγκρίθηκε το σύνολο της συμφωνίας. Ακούστε, το σύνολο της συμφωνίας. Πάμε λοιπόν για το θέμα των αυξήσεων. Κοιτάξτε, πριν πάμε στο θέμα των αυξήσεων, να τοποθετηθεί για το απεργιακό μέτωπο, γιατί ανοίξαμε πολλά μέτωπα. Να κλείσω λοιπόν αυτό και να σας πω ότι από το επόμενο διάστημα λοιπόν και μετά, εμείς καταφέραμε σκληρή διαπραγμάτευση αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν φορτώσει και με πλεονάσματα πολύ μεγάλα και δημιούργησαν μια συμφωνία η οποία ήταν βραχνάς για την ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυκλίλα. Κοιτάξτε,